και τώρα μικρές συμβουλές. Τις έχετε λατρέψει, μου στέλνετε στο Facebook, στο Μάμα Μία συνεχώς και εσείς τις δικές σας συμβουλές, τις οποίες σιγά σιγά θα αρχίσετε να τις βλέπετε. Όμως θέλω σήμερα να σας δώσω δύο tip για ελαιόλαδα, που είναι απίστευτα, γιατί τα ελαιόλαδα πρέπει να τα αρωματίζουμε μερικές φορές, αναλόγως στη χρήση που το θέλουμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στα βραστά λαχανικά και στις σαλάτες να χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο πρώτο ελαιόλαδο που θα σας δείξω, πάντοτε βέβαια με ελαιόλαδο έξτρα παρθένο από την Αβέα, το οποίο έχει διάφορες ποικιλίες. Έχει τσουνάτι, έχει κορονέικι, αυτό όμως που το χαρακτηρίζει πιο πολύ απ' όλα είναι η καθαρή γεύση της ελιάς, της κριτικής ελιάς, της ελιάς του τόπου μας. Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάξουμε το πρώτο μας λαδάκι, το οποίο θέλει 3 εβδομάδες. Πρέπει να το αφήσετε 3 εβδομάδες σε σκιερό μέρος, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσετε μετά για να βγάλουν τα αρωματικά, τα μεσογειακά, τα κριτικά αρωματικά που θα βάλουμε μέσα, όλα τους τα αρώματα στο λάδι μας. Το αλατίζουμε. Μάλιστα, το αλατίζουμε. Βάζουμε χοντρό θαλασσινό αλάτι και γεμίζουμε το μπουκάλι μας με ελαιόλαδο Αβέα. Έχω πάρα πολλές συνταγές για αρωματισμένα έλαια. Το αρωματισμένο ελαιόλαδο μου αρέσει πάρα πολύ και το χρησιμοποιώ πάρα πολύ στην κουζίνα μου. Οπότε πάρτε τις 2 πρώτες και να είστε σίγουροι ότι θα επανέλθω. Θα επανέλθω για πολλές ακόμη. Αυτό λοιπόν βραστά λαχανικά. Τώρα που έχουμε τα κουνουπίδια μας, που έχουμε τα μπρόκολα ή ακόμα και το καλοκαίρι με τα κολοκυθάκια, με τα βλήτα ή τα χειμωνιάτικα χόρτα μας, καλό είναι να τους δίνουμε μία έξτρα μυρωδιά, μία έξτρα γεύση, οπότε γι' αυτό το λόγο επιλέγω αυτό το έλαιο. Δέντρο Λίβανο, αγαπημένο, κριτικό, αρισμαρί. Βασιλικό, όσοι έχουμε ακόμα στις γλάστρες μας, εγώ το προσέχω να ξέρετε και έχω ακόμη, έχω και έναν αθάνατο. Θυμαράκι. Και άλλο ένα δεντρολίβανο έχω εδώ, υπερισχύει η μυρωδιά του δεντρολίβανου. Θυμάρι. Και βέβαια σκόρδο. Θα σπρώξω λίγο, να πάνε όλα τα υλικά μέσα. Θα σκεπάσω. Δεν χρειάζεται παραπάνω ποσότητα, μην νομίζετε. 2-3 κουταλίτσες θέλετε, γιατί είναι πάρα πολύ αρωματικό. Δηλαδή, όταν θα το ετοιμάσετε, αυτό ας πούμε θα είναι η μαγιά σας. Μετά θα μπορέσετε να το βάλετε σε ένα μεγαλύτερο μπουκάλι με περισσότερο ελαιόλαδο και να σας μοσχομυρίσει ολόκληρο το μπουκάλι. Ανακατεύουμε, γιατί έχουμε κάτω και το αλάτι το οποίο πρέπει να διαλυθεί και το βάζουμε για 3 εβδομάδες σε σκιερό μέρος. Ύστερα, λαδώστε τη σαλάτα σας με αυτό και θα με θυμηθείτε. Ας δούμε την κάρτα υλικών του. Αρωματισμένο ελαιόλαδο για αλμυρά. 1 φλιτζάνι παρθένο ελαιόλαδο Αβέα. 1 κουταλιά της σούπας αλάτι χοντρό. 2 σκελίδες σκόρδο. 1 κλαράκι δεντρολίβανο. 1 κλαράκι θυμάρι. 2-3 φύλλα βασιλικό. Και τώρα έρχεται η ώρα που φτιάχνουμε τα λαδοκούλουρά μας. Τα λαδοκούλουρά μας δεν πρέπει να τα έχουμε χωρίς αρωματισμένο έλαιο φτιαγμένα. Δηλαδή πρέπει να φροντίσουμε να αρωματίσουμε το έλαιό μας, έτσι ώστε τα κουλουράκια πορτοκαλιού, το ελαιόλαδο που θα βάλουμε μέσα, να είναι ήδη αρωματισμένο. Οπότε, παίρνω πάλι το γνωστό υπέροχο μπουκαλάκι μου, βάζω ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο Αβέα. Και αυτό θέλει 2 εβδομάδες σε σκιερό μέρος. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε κέικ επίσης, γιατί τα κέικ τα φτιάχνουμε πολλές φορές με ελαιόλαδο. Εγώ το χρησιμοποιώ και στη φανουρόπιτά μου. Μου αρέσει πάρα πολύ να το βάζω αυτό το συγκεκριμένο έλαιο στη φανουρόπιτα. Μπορείτε να το βάλετε σε πίτες, δηλαδή αν έχετε ένα ζυμάρι που χρειάζεται 2-3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, χρησιμοποιήστε αυτό, ειδικά αν είναι γλυκιά η πίτα σας. Κόβω λοιπόν το πορτοκαλάκι μου και το ρίχνω μέσα.
ρίχνω έτσι μικρές φετούλες. Εγώ σας δίνω για ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο. Αν εσείς θέλετε να κάνετε παραπάνω, απλά πολλαπλασιάζετε. Βάζω το εξαιρετικό εθέρεο έλαιο της Βιοχήμ πορτοκάλι, που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο ελαιό μου, και όταν θα ενωθεί το ελαιόλαδο με το συγκεκριμένο εθέρεο έλαιο πορτοκαλιού, θα εκτινάξει όλες τις γεύσεις και τις μυρωδιές όπου το χρησιμοποιήσετε, θα ξετρελαθείτε. Εγώ τα κέικ τα βάζω οπωσδήποτε αυτό το έλαιο που φτιάχνουμε τώρα. Και το μυστικό, το κερασάκι στο έλαιό μας, δάκρυα, κρίσταλι μαστίχας. Σκεπάζω, ανακατεύω και το φυλάω σε σκιερό μέρος και αυτό για 2 εβδομαδούλες. Μετά το περνάω από μία σίτα και το ένα και το άλλο, τα ξανααποθηκεύουμε στα μπουκαλάκια μας και τα χρησιμοποιούμε. Δείτε την κάρτα υλικών και για το δεύτερο έλαιό μας και επιστρέφω να σερβίρουμε το μυδοπίλαφο. Αρωματισμένο ελαιόλαδο για γλυκά. Ένα φλιτζάνι παρθένο ελαιόλαδο αβέα. Μισό πορτοκάλι ροδέλες. 3 κρυσταλλούς μαστίχας. 4 σταγόνες εθέρεο έλαιο πορτοκάλι Βιοχήμ.